Γεια σας από μένα. Είναι λίγο δύσκολη στιγμή, γιατί ξέρετε, όταν έρχεσαι σε μια ομάδα είσαι κάπως, όχι αγχωμένος, κάπως έτσι συνετός αυτά που θα πεις, γιατί θα συναντήσεις, όταν φεύγεις και έχεις δει πίσω τι γίνεται, νομίζω αξίζει τον κόπο να τοποθετηθώ σε 6-7 σημεία πρώτα απ' όλα και πάντα στην εργασία μου τη διοίκηση, όπως έκανα την πρώτη μέρα που θα δω μέχρι και την τελευταία, και αυτό γιατί η επικοινωνία μου μαζί της ήταν καθημερινή, οι σχέσεις μας ήταν και θα είναι άριστες και δεν παίζει κανένα ρόλο η όχι συνέχιση αυτής της συνεργασίας. Νομίζω έτσι θα πρέπει να συμπεριφέρεται ένας προπονητής, αλλά και μια ομάδα πέρα στον προπονητή. Άρα λοιπόν αυτό που γίνεται είναι συνεργασία πάντα με τη διοίκηση του Άρη. 6-7 πραγματάκια ήθελα να σας τονίσω, να παρατηρήσω, να τοποθετηθώ όπως θέλετε, αναφορικά με όλη τη χρονιά. Και ξεκινώντας από την έναρξή της, από την προετοιμασία, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα είναι ότι ερχόμενος εδώ είχα ένα ρόστερ έτοιμο. Κατά τα 2/3 φτιαγμένο από τον πρόεδρο και από τον κύριο Καρυπίδη και το 1/3 από μένα μετά με την έλευση Πασά, Κάσου και τα σχετικά. Στην πορεία έρθει ο Βαγγέλης ο Πλατέρας, οπότε ήταν για μας ακρογωνίος δίθος σε αυτό που κάναμε και θεωρώταν μεγάλη απώλεια η απώλεια του Πίτρου. Άρα λοιπόν ο προπονητής ίσως τα τελευταία χρόνια από ό,τι βλέπω είχε ένα έργο πιο εύκολο σχέση με τα προηγούμενα. Δηλαδή ξεκίνησε η ομάδα με το 90-95% του ρόστερ έτοιμο και ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη μετέπειτα πορεία μας. Ένα δεύτερο κομμάτι. Οι 7 πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, η Football League από τι ξεκινάει και εκεί τελειώνει και ένα παράδειγμα διαφορετικό φέτος ήταν ο Όφη. Ήταν ίσως η μόνη ομάδα τα τελευταία χρόνια όπου έκανε έναν πρώτο γύρο άχαστο και αυτό ήταν εκεί που ήταν. Συνήθως όμως σε αυτήν την κατηγορία, και επειδή θεωρώ έχω την εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, η αρχή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σε αυτό θα πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση και να δώσω συγχαρητήρια πολλά στον Σωτήρη τον Πίνο. Για μένα είναι ο καλύτερος γυμναστής στην Ελλάδα, για μένα. Κάποιοι άλλοι μπορούν να έχουν άλλη άποψη, κάποιοι άλλοι να το θεωρούν πολύ καλό. Για μένα είναι ο καλύτερος υπάρχει αυτή τη στιγμή στην επικράτεια. Και επειδή κάποια παιδιά ίσως να τον καταλάβει, και ένα συγγνώμη ήταν μια ερώτηση συγκεκριμένη στην αρχή της σεζόν. Έτσι ξεκίνησε με τον Απόλλωνα, μου είπε. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, ξέρει ποιος είναι αυτός. Έτσι ξεκίνησε με τον Απόλλωνα, έτσι ξεκίνησαμε και εδώ και νομίζω ότι ήταν το δεύτερο μυστικό της επιτυχίας το να ξεφύγουμε στη βαθμολογία. Αρνητικό σημείο. Στο ότι να βγούμε πιο εύκολα στη Super League. Νομίζω το χ εδώ μέσα με τον Όφη. Εκεί ξεφεύγαμε στους βαθμούς, τα πράγματα ήταν διαφορετικά για μας. Χάσαμε εκεί την πρώτη μας ευκαιρία. Η πορεία της ομάδας. Επειδή άκουσα πολλά, η ομάδα έπαιξε άλλο ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτό που έπρεπε και σε μερικά πράγματα συμφωνώ, σε μερικά διαφωνώ. Αν βάλετε τους αριθμούς κάτω και ξέρετε μια εταιρεία της αρέσει το θέαμα, αλλά το βασικό που θέλει όμως είναι το ωφέλιμο ποδόσφαιρο. Και το ωφέλιμο ποδόσφαιρο για μια εταιρεία, για έναν οργανισμό που λέγεται Άρης, για κάτι το οποίο είναι μονόδρομος, ήταν το ποδόσφαιρο. Ήταν η άνοδος. Άρα λοιπόν επικεντρώθηκα εκεί και εκεί έγιναν κάποια πράγματα τα οποία για πολλούς ήταν ιδιαίτερα. Όμως, στο μυαλό μου αυτά είχα ως τα καλύτερα για την ομάδα. Αν βάλω τα στατιστικά, θα δείτε ότι στα περισσότερα παιχνίδια εκτός από τον Εργοτέλη εντός, όπου τεχνιέν πιστώσαμε την μπάλα στον αντίπαλο, και τον Απόλλων εκτός, όπου μας πήρε την μπάλα, όλα αυτά τα παιχνίδια είχαμε κυριαρχία. Δηλαδή, η μπάλα θα φτάσει από 55-60%. Η ομάδα έβαζε γκολ, θεωρώ, χωρίς να θέλω να αφήξω καταστάσεις και πρόσωπα, περισσότερο για τις ποσότητες, δηλαδή με την παραγωγή ευκαιριών και λιγότερο για τις ποιότητες. Άρα λοιπόν ξέραμε ότι είχαμε μια έλλειψη, το εύκολο που λέμε, δηλαδή κάνουμε πρώτη φάση βάζουμε γκολ ή έχουμε μια τελική πάσα να πετύχουμε τον γκολ. Κάτι το οποίο αυτό νομίζω μας έλειψε στην
μπορεί, αλλά δεν μπορώ να αναιρέσω την προσπάθεια της διοίκησης και τον Γενάρη, αλλά και το καλοκαίρι, όπου είπα νωρίτερα, μας έδειξε ένας συγκεκριμένος παίκτης. Ένα άλλο κομμάτι για μένα. Νομίζω ότι το ρόστερ της ομάδας κινήθηκε μεταξύ Super League και Football League. Δηλαδή, όσο λήψη και να είχε, δεν είχε πρόβλημα η ομάδα να παίξει και να κερδίσει τους συγκεκριμένους αντιπάλους. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, σε έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Πάμπλος Μιλοφορίδης και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο πρόεδρος μου, τον τεχνικό διευθυντή, όπου έφεραν τους παίκτες σε συνεργασία μαζί μου, όπου πλήρωσαν τους παίκτες, να λέμε και την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, όποιος κανέλειπε, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Διαβάζω, για παράδειγμα, κάποια παιδιά τα οποία έχουν το δίκιο τους αναφορικά με το χρόνο συμμετοχής τους. Όμως, ξέρετε, ο προπονητής πίστευε αυτά που πίστευε και τα έλεγε μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, οι σκέψεις του προπονητή θα πρέπει να αποτυπωθούν μέσα στο γήπεδο με συγκεκριμένες καταστάσεις και πρακτικές. Άρα λοιπόν, δεν σημαίνει ότι ο Παρθακός είναι καλός παίκτης. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι εξαιρετικός παίκτης. Δεν σημαίνει ότι ο Χαρντί είναι καλός παίκτης. Δεν σημαίνει ότι ο Μπαρκάν είναι καλός παίκτης. Όμως οι επιλογές του προπονητή νομίζω κρίνονται βάσει των αποτελεσμάτων και αυτό έδειξε μέχρι στιγμή στην ιστορία ότι οι επιλογές δικαιώθηκαν. Τώρα, αναφορικά με το μέτριο θέαμα. Υπάρχει κάτι το οποίο θα συμφωνήσετε μεταξύ σας και νομίζω είναι το δεδομένο της υπόθεσης. Κάποια στιγμή όλοι ξεχάσαμε ότι η ομάδα μας λέγεται Άρης. Και τι εννοώ. Υπήρχαν ομάδες οι οποίες έπαιζαν μέτρια και το λέω με μεγάλη αυτογνωσία γιατί ήμουνα ο βασικός αναλυτής των αντιπάλων και της ομάδας που παίζαμε, αλλά και της διόρθωσης των λαθών που κάναμε εμείς. Και έπρεπε λοιπόν ομάδες οι οποίες ήταν ψηλά στη βαθμολογία να παίζουν μέτρια. Να πανηγυρίζουν όμως ότι έπαιξαν φανταστικά. Αυτή είναι η διαφορά μιας μεγάλης ομάδας που ήταν αυτή που μας κυνηγούσαν με μια τεράστια ομάδα που είναι ο Άρης. Γιατί ο Άρης δεν έχει ταβάνια. Ήταν η μεγαλύτερη, η πιο ιστορική ομάδα και καλά να έπαιζε, πάλι δεν έπαιζε καλά για μέρη. Μπορώ να σας αναδείξω πολλά παιχνίδια, ημίχρονα περισσότερο, όπου η διαφορά μας ήταν χαόδης από άλλες ομάδες, όμως ποτέ δεν το είπαμε, γιατί όταν ο Άρης είναι συνηθισμένος να έχει τον Κούπερ, να έχει τον Νέτο, να έχει τον Κόκκι, να έχει τον Ρονάντο Γιάρο, να έχει παιδιά τέτοια, σε θυμάμαι πολλούς, είναι λογικό να μην πέσει ποτέ καλά. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ναι μεν καλά τα κρίνατε, αλλά τα κρίνατε με ένα άλλο σχετικό, με ένα ρόστερ άλλης κατηγορίας και άλλων καταστάσεων. Διαφορά περσινή με φετινή χρονιά και ομάδα, χωρίς να θέλω να κρίνω καταστάσεις και αξίες, νομίζω ότι φαίνεται στη βαθμολογία. Όταν ο πρωταθλητής βγήκε με 83 βαθμούς και φέτος εμείς πήραμε 85, νομίζω δεν έχει σχέση μία κατάσταση με την άλλη, το ένα πράγμα με το άλλο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι δίκαια είμαστε εκεί που είμαστε και δεν μπορεί να μας κρίνει κανένας για το οτιδήποτε. Πού θέλω να καταλήξω. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για να βγεις στην κατηγορία στη Football League, θα πρέπει να κάνεις ένα πρωτάθλημα σχεδόν αίτητο. Ναι μεν, δεν γίναμε Μπαρτσελόνα, ναι μεν δεν είμαστε Παρίσι Σερμέν, αλλά αν κάποιος βάλει τα τελευταία χρόνια να δει σε τι βαθμολογικά επίπεδα βαδίζει η Football League, είναι αυτή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δικαιωματικά είμαστε οι πρώτες θέσεις και με τεράστια διαφορά, τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους. Άρα λοιπόν και εκεί νομίζω ότι δικαιωματικά έχουμε την άβολη. Αυτά τα 5-6 σημεία θα ήθελα να πω και κλείνοντας να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους όπως τον πρόεδρο και τους γύρω από τον πρόεδρο. Δεν θέλω να ονομάσω γιατί μπορεί να φανώ λίγο έτσι να φανεί παράξενο. Γιατί είχαμε τις κόντρες μας, κάποιες στιγμές ήταν και
έξω από τα όρια. Τις μεγαλύτερες βέβαια τις είχε με τον Μυροφορίδη. Το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι. Αλλά οι κόντρες αυτές είχαν να κάνουν πάντα με το καλό της ομάδας. Και δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος για ένα χρόνο βοήθησε την οικογένειά μου να έχει μια δουλειά αξιοπρεπής. Άρα λοιπόν δεν γίνεται, θέλω εσάς το βοήθεια από μια ομάδα με μια επιτυχία να γυρίσει πίσω και να φτάσει τους πάντες. Δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν θα το κάνω ποτέ, άρα τον ευχαριστώ και θα είμαι σίγουρα σπαθή μαζί του. Στον Πάβο του Μυροφορίδη που με έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ, εδώ και 30 χρόνια που στεγάζω μαζί του. Μακάρι το επόμενο βήμα του να είναι παραπάνω. Τον Σωτήρη το δίνω, ο οποίος σας είπα νωρίτερα, για μένα είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα και μακάρι αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα δεν έχει σίγουρα εξαργελωθεί και πρέπει να εξαργελωθεί καλύτερα σε όλους τους τομείς. Τον τραντοφυλάκων, τον Αντώνη Λικούρη, ο οποίος έχει την προοπτική για κάτι παραπάνω και νομίζω θα μείνει και εδώ και καλά θα κάνει και θα μείνει. Τον Στάτο Φιλίγκο που όλη μέρα πραγματικά μας είχε διαλύσει με την κρίνια του, αλλά το έκανε για καλό της ομάδας. Πάντα αυτό κάνει. Μακάρι να συνεχίσει κάπου καλύτερα ή κάπου το ίδιο καλά με τον άλλο. Το γιατρό, τον κύριο Πανταζή, τον Κουτσελά, τον Κουρουσέφκο, Σμασέρ, έκαναν ό,τι μπορούσαν με λίγα μέσα. Είναι σημαντικό αυτό. Τους φροντιστές, τον Τζακίρη, τον Βενέτη. Είναι σημαντικό σε άλλη ομάδα κάποιοι είναι υπάλληλοι. Αυτοί είναι οπαδοί. Την ασφάλεια. Τα παιδιά που μας πηγαίνουν από έδρα σε έδρα δεν άφησαν κανένα να μας ενοχλήσει και στην ουσία βγάλαν την ομάδα από πολλά δέξια, γιατί όλοι όσοι έβλεπαν Άρη τον έβλεπαν αντί για κίτρινο πανί για κόκκινο. Τα παιδιά τους για τη συντήρηση των γηπέδων. Δεν μπορώ να μην σε ευχαριστήσω, κάνουν τα πάντα και αυτοί είναι παιδιά μέσα. Στα γραφεία. Το Λάκη του Μπούλιο που από την πρώτη μέρα μας έρθει, τον Δημήτρη Περίδη, την Κατερίνα, τον Αντώνη, όλα τα παιδιά που ήταν εδώ. Δεν θα πρέπει να ξεχάσω εσάς. Γιατί ξέρετε, είστε καλοί δημοσιογράφοι, πιο καλοί από το κανονικό. Δεν μπορεί να σχολιάσει κανένας. Ξέρατε πράγματα. Κάποια βγάλατε, κάποια τεχνία δεν τα βγάλατε. Αυτό δείχνει ότι σεβαστήκατε μια μεγάλη ομάδα. Και έχετε κι εσείς, νομίζω, ένα κομμάτι στην ηρεμία που υπήρχε στην ομάδα που θα μπορούσε να μην υπάρχει. Τους ποδοσφαιριστές είναι δεδομένο ότι συμβαστούμε σαν την καρδιά μου. Δύσκολη διαχείριση, μεγάλο ρόστερ. Κάποιος αδείξα, είναι δεδομένο, κάποιος ευνόησε. Όλα όμως, όχι συνειδητά, για το καλό της ομάδας. Τα παράπονα κάποιον μπορεί να τα νιώσω να καταλάβω, αλλά επαναλαμβάνω, το δώσω είναι στιγμές και δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν έπαιξε, θα είναι καλός παίκτης. Το αντίθετο, οι περισσότεροι βάλαν το εμείς πάνω το εγώ. Άρα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την ομάδα. Και αφήνω τελευταίο, κάτι το οποίο μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση εμένα. Δεν το περίμενα το δω, το άκουγα, το βλέπαμε στο YouTube, αλλά μέχρι εκεί. Ήρθα εδώ και το έζησα, τον κόσμο. Όταν μια ομάδα λοιπόν στην Β' Εθνική έχει 15.000 κόσμο, 12, 13, 9, 10, θεωρώ ότι δεν γίνεται αυτή η ομάδα να έχει στόχο και να έχει ταβάνι. Άρα συμφωνώ με τον κύριο Μυροφορίδη λέγοντας ότι τι στόχο να θέσει λοιπόν αυτή η διοίκηση στην επόμενη χρονιά σου πριν λίγο ήταν το γύρο να γεμάτωσε. Τι ταβάνι είναι αυτή η ομάδα. Άρα λοιπόν νομίζω το βάρος πέφτει ίσως και εξαιρετικά μεγάλο στην επόμενη κατάσταση της ομάδας. Το προπονητή σου έφτες στη διοίκηση. Γι' αυτό περισσότερο ήθελα αυτή η χρονιά να είναι μεταβατικός προς την οργάνωση της ομάδας. Δηλαδή, ο κύριος Σερέδα που θα έρθει νομίζω το βράδυ, να βρει πράγματα σχεδόν έτοιμα. Θεωρώ ότι πρέπει να φτιάξει πράγματα
και θα ήταν καλύτερο να είχαν ήδη γίνει. Αυτά τα λίγα, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Δεν φεύγω με κακές αναμνήσεις, το αντίθετο, με πολύ καλές, το χειροκρότημα του κόσμου και ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν το παιδί τους φέρνοντας μια εικόνα και να κλαίνε, δεν το συναντάς πουθενά. Μόνο στον Άρη. Άρα λοιπόν για μένα, ο Άρης είναι μεγαλύτερο μάρες στην Ελλάδα. Δεν είναι μια από τις μεγαλύτερες μάρες στην Ελλάδα. Για κάποιους μπορεί να είναι μέσα στις 5 καλύτερες. Για μένα είναι και η πρώτη και η καλύτερη. Άρα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει και εσείς να συνεχίσετε το έργο που κάνετε και η ομάδα να φτάσει εκεί που της αξίζει. Ό,τι ρωτήσεις θέλετε, είμαι στέλνης. Καταλαβαίνουμε ότι εφόσον έλεγε βαριά είμαι ένας άνθρωπος και ένας προπονητής της κατεπέκτασης, όπου όταν πάω σε μια ομάδα, στο μυαλό μου έχω ότι το συμβόλαιο μου μπορεί να ήταν διάρκεια ενός έτου. Όμως θεωρώ ότι και θα κάτσω 5 χρόνια. Αλλά συγχρόνως θα πρέπει να είσαι και έτοιμος, ότι ξέρεις μπορεί να σηκώσει από τη στιγμή τηλέφωνο εδώ και να σε διώξει. Είναι λίγο παράξενα αυτά τα συναισθήματα. Αλλά χρόνια τώρα στον χώρο έχω κατορθώσει να τα κοντρολάρω. Αυτό το κατάλαβα ένα μήνα, ενάμιση πριν, και ίσως και στο παιχνίδι με το Εργοτέλειο το 3-0 να υπήρχε μια παράξενη ατμόσφαιρα αναφορικά με το πρόσωπό μου. Να ξέρετε όμως ότι είχα επίγνωση τι γίνεται. Επίγνωση των συζητήσεων με ποιον, με ποιους, ποιοι ήθελαν να κάνουν κάτι. Ήξερα τα πάντα. Αλλά ήμουν σίγουρος όμως για τον εαυτό μου, για τους εργάτες μου, για την ομάδα μου. Άρα το ότι να πάει ένας προπονητής σε ένα παιχνίδι, ξέρω ότι μπορεί να μην κερδίσει και να φύγει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσει η ομάδα. Και έτσι έγινε. Δεν ένιωσα κάτι άσχημο, ούτε απογοήτευση. Προσπάθησα να βάλω το μυαλό μου να λειτουργήσει σαν να είναι σε μια γυάλα, όπου γύρω μου δεν θα γίνει τίποτα παρά μόνο η άνοδος της ομάδας. Και γι' αυτό μερικές φορές το θέαμα πήγε στην άκρη λόγω των αποτελεσμάτων. Άρα λοιπόν η υποχρέωσή μου ήταν να πάω το καράβι μου στο λιμάνι μέχρι και σήμερα και δεν θα παρέκλεινα καθόλου ό,τι και να καταλάβαινα. Πάντως εδώ και 1,5 μήνα ήξερα εκ των προτέρων ότι θα έφυγα από την ομάδα χωρίς να πει κανένας τίποτα. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για τον προπονητή να έχει αντίληψη της κατάστασης γύρω του. Εγώ θεωρώ το είχα. Είχα ένα στόχο. Ο στόχος μου όλη τη χρονιά ήταν ένας. Να αναγκάσω τον οργανισμό Άρη, δηλαδή τον κόσμο, τη διοίκηση, τον πρόεδρο, τους πάντες, να μην μπορούν να μην με ανανεώσουν. Αυτό πώς το είχα στο μυαλό μου. Ένα πρωτάθλημα αίτητο. Κάποτε έφτασα τον Απόλλωνα, πέρσι, στις 9 αγώνες χωρίς ήττα. Έτσι λοιπόν, αν ήθελε κάποιος από εδώ να μην μου ανανεώσει το συμβόλαιο όπως και έγινε, θα ήθελα να γίνει όντας άχαστο. Αυτό δεν έγινε όπως το είχα σχεδιάσει. Νομίζω όμως ότι τα αποτέλεσμα αυτά που φέραμε μέχρι στιγμής, ίσως να φαίνεται άδικο αυτό που έγινε. Το ότι ήθελα να είμαι στην ομάδα, το ξέρουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι της ομάδας, το έχω δηλώσει και σε εσάς, την εγκρίθηκα. Ένα πράγμα που με επηρεάζει είναι το εξής. Σουπερλικάδος προπονητής ή προπονητής Football League ή Roster Football League ή Roster Super League. Νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει, είναι ένας μύθος. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά,
οι οποίοι έχουν πετύχει παντού με ρόστερο που δεν ήταν για παραπάνω κατάσταση. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, εγώ ήμουν στον Παναγιάλιο την προηγούμενη χρονιά και μάλλον πρώτη τελευταία και φεύγει, είναι μια επιτυχία. Δεν φαίνεται πουθενά όμως. Άρα και για εμάς είναι προπονητές. Αλλά για προσωπικά για μένα, νομίζω ότι ήταν δίκαιο να στηρίξει την ομάδα. Όμως, η δείξη θα φύγει. Και ίσως να βλέπει κάτι παραπάνω. Δεν σημαίνει ότι ο προπονητής που φέρνει είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Μπορεί να πάρει καλύτερη. Πιο έμπειρη, πιο σίγουρη ίσως από τον προπονητή που έφυγε. Γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να πω κάτι. Όταν η συμφωνία μας ήταν αυτή. Άρα λοιπόν, το μόνο που θα επικαλεστώ σαν μεγάλο παράπονο είναι αν η συμφωνία μας δεν τηρηθεί με την διοίκηση. Από τη στιγμή που τηρήθηκε ή θα τηρηθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχω μια συγκεκριμένη πρόταση. Εντάξει, καταλαβαίνω που το πάτε. Μπορώ να μιλήσω με οποιαδήποτε ομάδα η οποία θα είναι σοβαρή, θα μπορεί να καλύψει τη δική μου τη φιλοσοφία. Να ξέρετε ότι στον Άρη κάναμε σε πολλά ζητήματα πίσω αναφορικά με το τι ήμασταν. Πάμε λίγο καλό της ομάδας. Γιατί θεωρώ ότι αν αποτύχανε η φετινή χρονιά, νομίζω ότι ο Άρης θα έμπαινε σε πάρα πάρα πολύ μεγάλη και δύσκολη κατάσταση. Άρα λοιπόν σε μερικά πράγματα όλοι μας, και ο πρόεδρος ακόμα, γιατί εντάσεις υπήρχαν πάρα πολλές μέχρι μας. Εγώ, ο Παύλος, με τις παίκτες υπήρχαν εντάσεις πολλές φορές. Όλοι κάναμε ένα βήμα πίσω σε πολλές καταστάσεις και το καλό της ομάδας. Μακάρι να υπάρχει κάτι, μπορεί να είναι από την Ελλάδα, δεν ξέρω, όμως ακόμα δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει ούτε ένδειξη, όχι πρόταση. Και το που φαίνεται. Ρεαλιστικά να το δει κανείς προπονητικά, με την επίθεση του στόχου αλλά και τα αποτελέσματα του ομάδου, αξίζεται να υπάρχει μια ανανέωση όπως είπατε και πριν. Θα αλλάζεται κάτι όσον αφορά τη συμπεριφορά, γιατί προπονητικά όμως το αποτελέσμα θα δημιουργούν από μόνα φέτος. Ως προς τη συμπεριφορά σου για να φτάνει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή ως προς τον άνθρωπο, δηλαδή της πανότητας διάρκειας χρονιάς για να φτάσει στο σημείο να υποχρεωθεί ο Άρης να ανανέωσει τη συνεργασία. Θα άλλαζα κάτι αναφορικά με το χειρισμό μου στο ρόστερ και στις προσωπικές ομάδες. Δηλαδή, σε άλλες καταστάσεις θα έπρεπε να είμαι πιο σκληρός. Μαλάκωσα περισσότερο γιατί θα έπρεπε να συνδυάσουμε καταστάσεις, θέματα, προβλήματα, πορεία, νίκες και άνοδο. Νομίζω ότι εκεί έκανα λίγο πίσω, δηλαδή στην πορεία μου αναφορικά σε συνδυασμό με τα αποδυτήρια θα ήταν ένα πιο σκληρό σε μερικές αποφάσεις. Δεν μπορούσα να είμαι όμως για ευνόητους λόγους. Θα έπρεπε... Σας στήχησε από την ομάδα? Δεν ξέρω να μου στήχησε, αλλά αν δω το λάθος μου, νομίζω ήταν εκεί. Δεν ξέρω αν αυτό το ξέρει η διοίκηση ή ήθελε να κάνει κάτι άλλο. Αλλά σε μια άλλη κατάσταση που τα πράγματα λειτουργούσαν ρολόι, θα είχα μια διαφορετική αντιμετώπιση. Όχι πως εδώ τώρα, να είμαστε ξεκάθαροι, τα πράγματα ήταν τραγικά. Έτσι, μην τρελαθούμε. Η ομάδα δούλεψε, υπήρχε, λέτε και λέμε το ρίσιο. Εντάξει παιδιά, ξεκάθαρα πράγματα, δεν ήρθαμε στην Μπαρσελόνα. Έτσι, και η ομάδα δεν έχει εγκαταστάσεις με 10 γήπεδα σειρά, τα οποία είναι χαλιά όλα. Δεν μπορεί να έχει τα πάντα στη Football League. Είχε πράγματα τα οποία σίγουρα τα είχε περισσότερο από άλλες ομάδες. Υπήρχαν προβλήματα. Συζητάμε για τον Άρη, των προβλημάτων θα πρέπει να λύσει στη Super League. Γιατί στη Football League η ομάδα δούλεψε και δούλεψε καλά. Δεν σημαίνει ότι το ρίσιο δεν έχει κλειδί. Υπάρχει όμως το ρίσιο, όπως είπε και ο Σωτήρης. Είχαμε 2 γήπεδα, μπορούσαμε να δουλέψουμε εύκολα, ευχάριστα, μπορούσαμε να μείνουμε και 10 ώρες. Λειτουργήσε η κατάσταση. Νομίζω όμως ότι αυτό ήταν για μένα το λάθος μου. Ίσως να έπρεπε να ήμουν πιο σκληρός απέναντι σε κάποιες καταστάσεις. Τώρα σε όλα τα άλλα δεν νομίζω ότι μπορεί να έκανε κάτι διαφορετικό. Άλλωστε οι εισηγήσεις μου
το Γενάρη ακούστηκαν. Στις κόντες που υπήρχαν, θεωρώ όταν καθόμαστε σπίτι μας, στον καναπέ μας, όλοι καταλαβαίναμε μετά από 2-3 μέρες ποιος είχε άδικο, ποιος είχε δίκιο. Νομίζω ότι το βασικό σημείο στο να γίνει, να μην ανανεωθεί ο προπονητής, ήταν ότι η ομάδα ήθελε ένα ισπανικό μοντέλο αυτού του τύπου, πριν χρόνο όπως έγινε, με έναν προπονητή ίσως πιο έμπειρο, με άλλες παραστάσεις και με ένα διαφορετικό πλάνο. Αυτό αντιλήφθηκα εγώ. Για την επόμενη σεζόν για τον Άρη, εσύ με την εμπειρία που έχετε, τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να κάνει ώστε να μπορέσει να έχει ένα ρόλο πρωταγωνιστή στη Σούπερ Λίγκα, γιατί ψάχνει το όνομά του, μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει. Για μένα το βασικό που πρέπει να υπάρξει, πρέπει να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί, είναι ένα πλάνο. Δηλαδή, η ομάδα πέρυσι είχε ένα πλάνο. Το πλάνο της Football League. Ποιοι παίχτες θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι δεν θα ανανεώσουν, πώς θα κινηθεί η ομάδα στην προετοιμασία, στα φιλικά, από το πώς θα ντυθεί μέχρι πώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ξέραμε πού θα ξεκινήσουμε, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε αγωνιστικά και πού θα τελειώσουμε. Αυτό το πλάνο μπορεί να υπάρχει φέτος. Δεν το ξέρω εγώ και δεν είναι υποχρεωμένοι άνθρωποι να μου το πούνε. Νομίζω αυτό είναι το συγκεκριμένο. Δηλαδή, τώρα η ομάδα θα πρέπει να ξέρει ποιοι παίκτες θα μείνουν, ποιοι παίκτες θα φύγουν, ποιοι στόχοι υπάρχουν, πότε θα ξεκινήσει μια προετοιμασία. Πού θα γίνει η προετοιμασία. Δηλαδή, πράγματα απλά, καθημερινά, οργανωτικά. Νομίζω ότι να κάνει μια μεταγραφή ο Άρης είναι εύκολο. Όλοι αυτοί θέλουν να έρθουν στον Άρη. Όλοι όσοι είναι εδώ θέλουν να μείνουν στον Άρη. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει και τελειώνει όλο. Δηλαδή, το πλάνο νομίζω θα πρέπει να μπει σε ισχύ, αν υπάρχει, θα έπρεπε να ήδη να έχει μπει σε ισχύ. Θεωρώ ότι υπάρχει και έχει μπει σε ισχύ. Και ξέρετε, εγώ είμαι μια άλλη άποψη. Δηλαδή, οι ομάδες χτίζονται. Αν μου λέγατε τι θα έκανες, θα πήγαινα με μια διαφορετική κατάσταση. Έτσι, με μια κατάσταση με ίσως περισσότερα νέα παιδιά. Δηλαδή, ο κόσμος του Άρη ίσως να διψάει γι' αυτό. Να διψάει για παιδιά τα οποία τρέχουν, σκοτώνονται, παλεύουν, δίνουν τα πάντα για αυτή την ομάδα. Και δεν σημαίνει ότι αν έχεις ένα ρόστερ χαμηλότερο οικονομικά, δεν σημαίνει ότι τα πας καλά. Έτσι. Είναι άλλη προσοχή του ενός, άλλη του άλλου. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Ναι, μια ευχάριστη στιγμή, πολύ ευχάριστη ήταν η ομάδα και μαθηματικά ανέβηκε η Super League. Ενώ ήταν και άλλες στιγμές, καλύτερες, νομίζω αυτό μένει. Δηλαδή, όταν λες ηρέμησα τώρα πια, δεν ασχολούμαι με την άνοδο, αλλά ασχολούμαι με την αξιοπρέπεια της ομάδας μέχρι και τελευταία μέρα, είναι πολύ σημαντικό. Αυτή ήταν το διπλό που κάναμε στο Παρασκευή. Ήταν μια ανακούφιση για όλους μας, παρόλο ότι η διαφορά μας ήταν μεγάλη από το Γενάρη και μετά. Η πιο δύσκολη στιγμή, νομίζω ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν έφερε δύσκολη στιγμή σε εμάς. Έτσι, ήταν διαστήματα όπου μπορεί να έχουν σε ένα παίχτη, ας πούμε, για παράδειγμα, μια δύσκολη στιγμή για μένα ήταν ότι δεν θέλω να τιμωρώ παίχτη. Για παράδειγμα, είπα στον Μπαρκάν, φύγει ένα μήνα, κάνε προπόνηση μόνος. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν θέλω να αποκλείω παίχτες από το σύνολο. Θέλω πραγματικά το εμείς να έμενε μέχρι τέλος. Τέτοια ήταν μικρά πράγματα. Νομίζω ότι, ότι φέτος η άνοδο ήρθε, θεωρώ πιο εύκολα από ό,τι υπολογίζαμε, παρόλο ότι η κατάσταση καθημερινά ήταν δύσκολη. Όμως το εύκολο φαίνεται. Η βαθμολογία το δείχνει, το γήπεδο το έδειξε, δεν γυρίσαμε ούτε. Άρα δύσκολες καταστάσεις νομίζω ότι δεν υπήρχαν αντίθεση. Κοίταξε, νομίζω ότι ο καινούργιος προπονητής, το θεωρώ δεδομένο ότι θα έχει κάνει και το σκάουτινγκ, ταξίδι πρόσφατα πράγματα,
όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεση της ΠΑΕ, στο γραφείο μου, τα έχουν. Από εκεί πέρα να βοηθήσω όσο μπορώ, είναι δεδομένο να το κάνω. Νομίζω όμως ότι θα διοικήσω τη δουλειά του ανθρώπου αν πω για αριθμό ατόμων, για αριθμό ποδοσφαιριστών που θα πρέπει να μείνουν ή αυτοί που θα πρέπει να φύγουν. Άρα νομίζω ότι από εκεί πέρα αυτό πρέπει να κάνει ο επόμενος γονείς. Δεν θέλω να το κάνω γιατί θα θίξω και πρόσωπα, και καταστάσεις και θα αφήσω και παιδιά τα οποία δουλέψα μαζί τους κοντά ένα χρόνο. Δεν θα ήθελα. Αφήνω να πάρει την ερώτησή σου. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι προτιμότερο να το κάνει ακόμα. Αναφορικά με το πρώτο σκύλο της ερώτησης, δεν επηρεάζει καθόλου πρώτα απ' όλα γιατί ξέρω ότι με προσφορείται. Και στις τέσσερις ομάδες που ήμασταν, τρεις που ήμασταν μαζί, ήταν ακριβώς το ίδιο. Είναι ένας παράξενος άνθρωπος, ένας εγωιστής, όπου δεν θα έχει πρόβλημα με έρθει τίποτα με τον πρόεδρο και σε δημόσια κόντρα. Το κάνουμε ως πάντα για το καλό της ομάδας και πάλι πετυχαίνει. Αυτό έχω δει εγώ. Έχει τύχει στιγμή με πρόεδρο να σκοτώ και να μπω στη μέση για να μην το αποφύγουν. Άρα λοιπόν ήξερα τι είχα να κάνω. Γνώρισα στην πορεία τον πρόεδρό μας, όπου είναι ένα νέο παιδί. Δεν απέχει πολύ από τον Μιλοφορίδη, να ξέρετε. Είναι και στην ουσία κοντά στην ηλικία. Ήταν ένα εκρηκτικό δίδυμο, το οποίο ίσως κάποια στιγμή να χρειάζεται να μπω και σε αυτούς ανάμεσα για να μην γίνει αυτό. Όμως και οι δύο είναι πολύ σημαντικό. Δεν κράταγαν ποτέ ο ένας για τον άλλον κακία. Και οι δύο έκαναν αυτό μόνο και μόνο το καλό της ομάδας. Και νομίζω ότι ενώ το μείγμα ήταν πραγματικά εκπληκτικό, έκανε πάρα πολύ καλό στην ομάδα. Δεν με επηρέασε καθόλου. Ήμουν σίγουρος ότι ό,τι και να γίνει μετά δεν θα υπήρχε ούτε έκτρα, ούτε μισόλογα, ούτε θα έλεγε από πίσω ένας για τον άλλον, ήταν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Εντάξει, είναι καλό αυτό όμως να είναι πάντα τα αίματα αναμένα, γιατί όταν όλα πάνε καλά, ξέρετε, μπορεί να γίνει μια ομάδα δημοσίων υπαλλήλων. Εδώ λοιπόν στον Άρη δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Και ένα πράγμα το οποίο ήθελα να κάνω μια παρένθεση, όταν προκλήθηκα εδώ πρώτη μέρα, μου λέγανε όλοι, ζήταγα πράγματα, τα οποία δεν τα είχα, σε κάθε. Και μου λέγανε όλοι, ξέρεις, στον Άρη, θα τα δεις αυτά. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Δηλαδή ο Άρης, αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Όποιος είναι στον Άρη θα πρέπει να τα έχει όλα. Και ο πρόεδρος, επειδή έχω μιλήσει μαζί του, έχει αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή το βασικό που συναλλώ είναι να οργανώσει την όλη κατάσταση. Και από εκεί ξεκινάει και ίσως να είναι επαφή για μια διαφορετική νοοτροπία αναφορικά με τον Άρη. Δεν σημαίνει ότι είσαι στον Άρη θα έχεις προβλήματα. Όχι, όταν είσαι στον Άρη, επειδή λέγεται Άρης, δεν έχεις προβλήματα. Θα είναι πράγματα διαφορετικά. Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Νομίζω ότι από πίσω από την πρώτη ομάδα δεν υπάρχει κάτι το εξαιρετικό. Αυτό που λέω θα μπορούσα να το πω διαφορετικά και να είναι πιο εμπορικό, να χαϊδέψω αυτιά. Θέλει κατάσταση αλλαγή εκ βάθους από τα θεμέλια. Υπάρχουν άνθρωποι που αρκάνε. Τα παιδιά που ασχολούνται με τις υποδομές έχουν και την γνωσία και την ικανότητα και την αδέρφη. Αυτό μιλήσει σας και όλα τα παιδιά που υπάρχουν εκεί. Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει κάτι το εξαιρετικό όπου θα το πάρεις και θα είσαι σίγουρος ότι θα παίξεις. Ο Πλυγκόπλου, ο Ντίνος Αρμανίτης, ο Μάτσας είναι χρόνια εδώ και είναι μιας άλλης ηλικίας και κάποια άλλα παιδιά που υπάρχουν εκεί μπορεί να δοκιμάσουν. Σε όλους αυτούς ο Πλυγκόπλος έχει κάνει διαφορά. Φαίνεται καλός παίκτης. Εγώ μιλάω όμως για κάτι άλλο, δεν μιλάω μόνο για υποδομές. Οι υποδομές ναι μεν υπάρχουν στην ομάδα, αλλά υπάρχουν για τοπικά προβλήματα. Υπάρχει η γάμα εθνική, υπάρχουν και ομάδες β' εθνικής, υπάρχει και το β' τοπικό.
Να ξέρετε, υπάρχει και όλη η Ελλάδα για τον Άρη. Δηλαδή, Άρης σημαίνει και ανοίγει ταλέντο. Και σκάουτινγκ και πολύ μεγάλο δίκτυο. Άρα λοιπόν, εγώ μιλάω και βέβαια τα οποία υπάρχουν σε άλλες ομάδες. Που είναι 18, 19 χρονών, 20. Και εκεί θα πρέπει να επιδοθεί. Άλλωστε, εσύ και εγώ έχουμε παράδειγμα τον άνθρωπο καλοκαίρι. Δηλαδή υπήρχε ένας παίκτης, πήγαμε, μιλήσαμε, εσύ μου τον είχες προτείνει, το ανέφερα, πήγαμε εκεί, τον χάσαμε, γιατί υπήρχε μια άλλη ομάδα στη μέση όπου έδινε επίσης προσφέρα χρήματα, έστω τον τελέασε περισσότερο και χάσαμε. Δεν χρειάζεται να πούμε όνομα, το ξέρουμε και διότι. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να επιδοθούμε σαν ομάδα και αλλού, όχι μόνο στην Ακαδημία. Ναι, υπάρχει Ακαδημία, αλλά αν βγάλει Ακαδημία ένα χρόνο, σε ένα χρόνο, έναν παίκτη, σε δύο χρόνια παίκτη, είναι νομίζω μεγάλο κέρδος. Έτσι, να υπάρχει ένας παίκτης των Ακαδημιών στον Άρη. Με μία λέξη τελευταία αυτό που έγινε σε όλη τη χρονιά, πώς θα λέω, ποια θα ήταν η λέξη που θα χαρακτήριζε, και αν θα περιμένουμε στο πρώτο παιχνίδι, δεν το ξέρω τι συμβολίζει. Κοιτάξτε, με μία λέξη. Θα σου κάνει εντύπωση. Ένιωσα στην ομάδα κυρίαρχος. Δηλαδή, ένιωσα ότι όταν είσαι στον Άρη, έχεις κυριαρχία παντού. Σε όλους τους τομείς. Μπορεί να μην είχαμε. Έτσι ένιωσα. Δεν φοβήθηκα ποτέ γιατί για τον κόσμο, για το γήπεδο, για το ότι μας συμπεριφέρθηκαν άψογα. Δηλαδή, ενώ είμαι ένα χρόνο, νιώθω ότι εδώ είμαι πάνω από 10 χρόνια. Ότι έχω δικούς μου ανθρώπους. Άρα λοιπόν νομίζω ο Άρης είναι κυρίαρχος. Από τους κυρίαρχους του ελληνικού ποδοσφαίρου.